Κραυγή αγωνίας από το Λονδίνο, από τους εγκλωβισμένους Έλληνες, 150-200 θα μάθουμε τώρα, πως είναι στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, που τους έχουν υποσχεθεί εδώ και 4 μέρες επαναπατρισμό και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Βρίσκονται μέσα στο αεροδρόμιο χωρίς λεφτά ούτε καν για φαγητό. Είναι κοντά μας, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι κοντά μας ο Σαράντης ο Χατζηλιάδης, ναι. Ο οποίος είναι. Καλησπέρα σας, κυρία Μπαντιά. Καλησπέρα, Σαράντη. Η ψυχραιμία καλησπέρα. Στη φωνή σου μου αρέσει. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω στον κόσμο ότι ο Σαράντης είναι φοιτητής, ένας φοιτητής πολιτικών επιστημών στο Λονδίνο, ναι. Αλλά είναι από τους λίγους που είναι φοιτητές. Οι άλλοι δεν είναι φοιτητές. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κυκλοφόρησε ότι είστε όλοι φοιτητές. Ναι. Είναι μια τεράστια καμπάνια παραπληροφόρηση από τα μίντια. Που δεν είναι απίθανο κιόλας η κυβέρνηση να έχει βάλει το χέρι της. Μάλλον έγινε το λάθος τις πρώτες μέρες όπου η ενημέρωση γινόταν από μια κοπέλα η οποία ήταν φοιτήτρια. Και μάλλον πέρασε ότι επειδή εκείνη ήταν. Okay. Αν είναι αυτό, δεν πειράζει. Διορθώνεται. Ορίστε, ναι, το διορθώνουμε. Υπάρχουν και άτομα κιόλα τα οποία είναι μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους. Και γυρνάνε στην Ελλάδα διότι δεν μπορούν να ζήσουν εδώ πέρα. Και η κυβέρνηση σήμερα, είδα και αυτή την απέσια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος είπε ότι μετά από μέρες τώρα που από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την Πρεσβεία μας υπόσχονται ότι θα γίνει κάτι ώστε να μας επιστρέψουν στην Ελλάδα, είπε πως δεν υπάρχει περίπτωση όσοι δεν έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας να επιστρέψουν. Και τι θα κάνουμε, πώς θα μείνουμε. Τώρα, κάτσε, γιατί εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι. Αυτό σε εσάς το είπαν, δημοσιεύθηκε, δεν το πήραμε χαμπάρι. Ναι. Το είπε σε εκπομπή του Αντένα το πρωί ο κύριος Πέτσα. Μάλιστα. Ενώ η συνεννόηση. Μιλάμε για κάτι ανήκουστο, να έχουν παρατήσει Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό και να μην μπορούν να τους γυρίσουν πίσω. Όχι να μην μπορούν, να μην θέλουν, συγγνώμη κιόλα, κάνω και τη διόρθωση. Είστε περίπου 4 μέρες. 4 μέρες κλείσατε, νομίζω. Πέντε μέρες τώρα. Η συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και με τον πρέσβη εκεί, έτσι δεν είναι, ήταν ότι γυρίζετε. Είστε λοιπόν σε ένα. Για να, δώσουμε το, να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Είστε σε ένα αεροδρόμιο. Μόνο εσείς, διότι δεν υπάρχει άλλος μέσα σε αυτό το αεροδρόμιο, το Στάνστεντ. Δεν υπάρχει άλλος γιατί δεν γίνονται πτήσεις, έτσι δεν είναι. Κάνω λάθος. Ναι, δεν γίνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο. Δώσε την εικόνα. Ανοιχτό. Ναι, έχει μείνει ανοιχτό μόνο και μόνο για εμάς. Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί γιατί το Στάνστεντ είναι φτηνό αεροδρόμιο που πετάνε πτήσεις της Ryanair, πτήσεις της Jet αυτών των εταιριών. Όχι δηλαδή μεγάλες εταιρείες. Και επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν ακυρώσει όλες τις πτήσεις, το αεροδρόμιο ήταν να κλείσει. Το αεροδρόμιο μένει ανοιχτό μόνο και μόνο για εμάς, αποκλειστικά. Και με πολύ καλή θέληση. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση ώστε να μας βγάλουν από το αεροδρόμιο. Και όχι για λόγους μηντιακούς. Οι άνθρωποι στο αεροδρόμιο νοιάζονται πάρα πολύ για εμάς και πιο πολύ από την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή, μια ιδιωτική εταιρεία που το μόνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι το κέρδος, νοιάζονται πιο πολύ για Έλληνες πολίτες από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα ξεμείνατε εσείς γιατί δεν έφυγε εκεί, γιατί δεν έφυγε η πτήση, η τελευταία αυτή πτήση από το Λονδίνο προς την Ελλάδα και όταν έγινε αυτό η ελληνική κυβέρνηση υποτίθεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Πρέσβη σας είπε ότι μην ανησυχείτε, θα σας πάρουμε, αλλά σήμερα. Καταρχάς αυτή είναι μια Πέτσας... πολύ αστεία ιστορία, καθώς η Ryanair είχε, καταρχάς εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει μόνο μία πλευρά, φταίνει και δύο πλευρές, γιατί η Ryanair εφόσον είχε λάβει ενημέρωση από την κυβέρνηση πως οι πτήσεις απαγορεύονται, συνέχισε να πουλάει εισιτήρια. Αλλά, το μεγάλο αλλά, η κυβέρνηση, εφόσον είχε βγει απαγόρευση, επέτρεψε μια πτήση της Ryanair να φύγει από το αεροδρόμιο, η οποία πτήση έφυγε κανονικότατα εν μέσω απαγόρευσης πτήσεων από τη Μεγάλη Βρετανία. Και φυσικά υπάρχουν και ανησυχίες κιόλας από τα άτομα που είμαστε στο αεροδρόμιο. Πως κάποιον πρέπει να είχε αυτή η πτήση μέσα. Κάνα γιο, κάνα ξάδερφο, κανένα βασιλιό που λέγανε παλιά. 20 χρονών είναι, τι περιμένετε, να μην τα πει με το όνομά τους. Τι να πω, την αλήθεια. Άμα θέλετε τα λέω και με το όνομα, δεν υπάρχουν πρόβλημα. Ονομάστε πεις. Αλλά η δικιά μας η πτήση δεν πέταξε και όχι μόνο αυτό. Μας κατηγορήσανε παντού και σε όλα τα κανάλια. Ότι θα πρέπει να είχαμε το πρόβλημά μας με τη Ryanair, να φύγουμε από το αεροδρόμιο ανεξαρτήτως αν κάποιοι έχουν χρήματα ή όχι να πάνε κάπου.
Δηλαδή, μείνετε και στο δρόμο, ρε παιδιά. Δεν μας νοιάζει, δηλαδή. Επειδή είδαμε και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, είδα και εντάξει, μία εξοργισμένη, έτσι, εξοργισμένες δηλώσεις από τον Σπίρτζη. Και έτσι μάθαμε. Ο κύριος Σπίρτζη, θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Είσαι Σιριζέος κι εσύ. Όχι, αυτό θέλω να αναφέρω. Εγώ πριν από όλο αυτό το σκηνικό, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γνωρίζω. Δεν προερχόμουν από το χώρο της αριστεράς. Δηλαδή ήμουνα και πάρα πολύ οργανωμένος μες στη Νέα Δημοκρατία. Μετά από αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Αφήνουνε κόσμο και μας παρατάνε στο αεροδρόμιο. Εγώ ένα έχω να πω. Άσχετα από πόσα λάθη που γίνανε από την προηγούμενη κυβέρνηση, εάν υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν σήμερα. Γιατί μπορεί να γινόταν οικονομικά, πολιτικά, οτιδήποτε λάθη, κοινωνικά και αδίκηση, και να δικήσουν την κοινωνία και τον ελληνικό λαό, δεν υπήρξε καμία περίπτωση. Αχ, έχω συγκινηθεί λίγο τώρα, δεν μπορώ. Τι να πω τώρα, δηλαδή εμείς έχουμε απελπιστεί εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Διαβάζω. Έχω ντραπεί δηλαδή για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό φωνάζουμε να βγαίνουν οι νέοι παιδιά στα μικρόφωνα. Διαβάζω εδώ τις πολιτικές προστασίας, Σαράντι. Προσπαθώ να είμαι και εγώ όσο το δυνατόν ψύχρεμη, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Και λέει όντως ότι εφού απαγορεύονται οι πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα κάνουμε τίποτα για εσάς. Το λέει η πολιτική προστασία. Έβγαλε τώρα και μια δήλωση, αν διάβασα σωστά, ο κύριος Γιαραπετρίτης, που λέει ότι κλείνουν όλα τα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Ναι, απίστευτο. Δεν ξέρω. Ωραία, και τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και τι θα γίνει. Θα είστε οι άστιγοι 200 Έλληνες στους δρόμους του Λονδίνου. Πώς θα γίνει. Πολύ πιθανόν. Η πρώτη επικοινωνία που υπήρξε με εμάς όταν πρωτοέγινε αυτό το περιστατικό ήταν με την ελληνική πρεσβεία. Ο πρέσβης είναι ένας απαράδεκτος άνθρωπος, ο οποίος βγήκε στην τηλεφωνική γραμμή και μας είπε ότι παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παραπλεύρος και εμέσως το έλεγε συνέχεια ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι τα χέρια μου δεμένα. Ένα σωρό πράγματα. Το ρωτάμε για διαμονή μέχρι να φύγουμε. Γιατί πτήσεις δεν εγγυόταν και ούτε εγγυούνται και λένε και είπαμε κιόλας σήμερα ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, γιατί από την μονάδα έκτακτης κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών μας λένε άλλα πράγματα και άλλα πράγματα λέει η ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχει μια συνεννοησία, δεν ξέρω τι γίνεται. Με λίγα λόγια. Ναι. Και τις πρώτες μέρες ο πρέσβης μας είχε πει ότι με διαμονή δεν γίνεται τίποτα και τον ρωτάμε τι να κάνουμε τότε, κύριε πρέσβη, υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ούτε να πάρουν ένα σάντουιτς από το περίπτερο. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι και μας λένε. Δεν ξέρω, κάντε ό,τι νομίζετε. Κάντε ό,τι νομίζετε, μας είπε. Μη σουλάχει δηλαδή και μείνει Έλληνα στον κόσμο και ζητήσει βοήθεια, έτσι. Εντάξει. Ακριβώς. Και θέλω να πω κιόλας πως η ελληνική κοινότητα εδώ πέρα στο Λονδίνο έχει κάνει. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή βγήκε ο Αυγουστίνος Γαλιάς, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα που έχει οργανώσει τους Έλληνες. Έχει κάνει μια τρομερή ομάδα 50-60.000 ατόμων Ελλήνων στο Facebook. Και έβγαλε μια ανακοίνωση, όσοι μπορούν δηλαδή να φέρουν πράγματα, προμήθειες στους Έλληνες εκεί πέρα όσοι έχουν ξεμείνει. Και δηλαδή υπήρξε τεράστια υποστήριξη. Βγήκαν άτομα τα οποία λένε θα φέρουν φαγητά, θα φέρουν στρώματα, θα φέρουν αυτά και υπάρχουν και θα αξιοποιηθούν και βανάκια τα οποία θα τα μεταφέρουν εκεί. Μιλάμε για Έλληνες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Η ίδια κυβέρνηση όμως που είναι και αυτή υπεύθυνη για την κατάσταση δεν δίνει δεκάρα. Σαράντι Χατζηλιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις και εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, έτσι, και εγώ για να βοηθήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ιγκλέζη, η οποία μας έβγαλε κιόλας, έκανε αυτή τη συνεννόηση ώστε να βγούμε στον αέρα. Είσαι από πάνω, είσαι από τη Χαλκιδική. Ναι, από Χαλκιδική είμαι. Κυρία Ιγκλέζη ήταν βουλευτή μας. Αν δεν έχεις πάει στη Χαλκιδική, πώς λέει, δεν λέει, έτσι. Λοιπόν, εύχομαι με το καλό να τελειώσει. Στη Χαλκιδική δεν έχει, δεν υπάρχει. Έτσι. Να τελειώσει. Είναι το απόλυτο. Εύχομαι να τελειώσει με το καλό αυτή η ιστορία. Θα είμαστε σε επαφή. Να ξέρεις, δεν το αφήνουμε το θέμα. Αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Εγώ θέλω να κάνω και μια έκκληση, αν δεν καταχράζομαι τον χρόνο. Θέλω να κάνω μια έκκληση. Έχεις μισό λεπτό. Αν γίνεται. Πείτε μου. Έχεις μισό λεπτό, ναι. Αν μπορεί κάποιος, ο κύριος Καλογύρου, ο κύριος Τσίπρας από το γραφείο του, ο κύριος Τανακόπουλος, κάπως να μας υποστηρίξει με όλο το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλει μια ανακοίνωση κατά της κυβερνήσεως, να μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα, γιατί αλλιώς δεν βλέπω άσπρη μέρα μπροστά μας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν βγαίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε, εκτός από αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε. Είναι το πράγμα πολύ δύσκολο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Νομίζω ότι τα ευαίσθητα όταν ακούνε. Λοιπόν, κράτα γερά εκεί και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή, καλή, για χαρά. Για χαρά.